Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας το νούμερο ένα μυστικό επιτυχίας που δούλεψε για μένα και που μου άλλαξε τη ζωή μια για πάντα. Ένα πράγμα το οποίο εφάρμοσα εντελώς αυθόρμητα και διαστητικά από ενδιαφέρον προς το να βοηθήσω τον κόσμο ουσιαστικά, είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν να αλλάξει τη ζωή μου μια για πάντα όσον αφορά τα έσοδα 15 φορές πάνω τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με άλλες ε, χρονιές, αλλά όχι μόνο στα έσοδα, αλλά και στο επίπεδο επιβίωσης ε, και σε προσωπικές νοημίες και σε οτιδήποτε λοιπόν. Και πράγματα το οποίο τα οποία τα ονειρευόμουν εδώ και χρόνια, ας πούμε, τα πέτυχα τους τελευταίους 14 μήνες ή και ακόμα παραπάνω από ότι ανέμενα ας πούμε, και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσα να το πω σε λίγες λέξεις και θα το πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, το 99,9% των ανθρώπων δεν νομίζω ότι θα το καταλάβει πρακτικά τι σημαίνει. Το νούμερο ένα μυστικό επιτυχίας λοιπόν για μένα ήταν ότι ξεκίνησα να δίνω χωρίς να ζητάω. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, διότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε, μπορεί να δουλέψει και μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτής, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε επάγγελμα και τομέα. Αλλά πρακτικά λοιπόν πρέπει να δούμε τι σημαίνει. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, λοιπόν, να σα πω λίγα πράγματα για μένα και ε, την αλλαγή, λοιπόν, και πώ έκανε αυτή την αλλαγή και πώ ανακάλυψα αυτό το μυστικό. Το οποίο μυστικό, αυτό, μυστικό λοιπόν, αυτό δεν θεωρώ ότι ε, το ανακάλυψα, ανακάλυψα, διότι το να δίνει, α πούμε, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ φάσει ότι ε, άμα δώσει το σύμπαν θα στο γυρίσει πίσω και διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, το οποίο Λέγαμε οκ, okay, OK, αλλά ουσιαστικά, σαν πολιτή ή σαν επιχειρηματία, συνήθω αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί να πουλήσει και άμα ο πελάτη πληρώσει, το τι θα πάρει εάν σου δώσει πρώτα. Οπότε είναι ουσιαστικά το ανάποδο. Έτσι, αυτό που κάνουμε. Και αυτό έκανα και εγώ. Δηλαδή, σαν, σαν μικρό επιχειρηματία, όπου ξεκίνησα από το 2010, λοιπόν, και μπήκα αρκετά βαθιά στη μελέτη στο πώς να γίνω ανεξάρτητος επιχειρηματίας κτλ. Ανεξάρτητος επιχειρηματίας, το λέω, να γίνω οικονομικά ελεύθερος, να έχω δική μου επιχείρηση, να έχω δικές μου πηγές παθητικού εισοδήματος, γιατί... Αυτό λοιπόν είχα ακούσει από κάποιους ότι μπορείς να αφήσει κτλ. Και, και μου πήρε τέσσερα χρόνια μέχρι να, ξεκ... μέχρι να κάνω κάτι δικό μου που να μην χρειάζεται να δουλέψω αλλού. Και από τότε λοιπόν ξεκίνησα και έκανα, είχα λοιπόν. Μπορώ να πω ότι οικονομικά λοιπόν σε σύγκριση με. Ε, βασικά με έναν δημόσιο υπάλληλο ή ακόμα και διευθυντή τράπεζα ή διευθυντή κάποια πολυεθνική εταιρεία, είχα ίσω ή και καλύτερο εισόδημα λοιπόν, από αυτού. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι ήμουν αρκετά ε, ικανοποιημένο σε σύγκριση με αυτό, αλλά όχι στο, εκεί, στο, το, σε σύγκριση λοιπόν, με το που ήθελα να φτάσω εγώ προσωπικά. Οπότε ήμουν συνέχεια στην αζήτηση και, και φυσικά για, για, ένα καλύτερο επίπεδο ε, ζωή κτλ. Και μέχρι τότε λοιπόν είχα κάνει διάφορε προσπάθειε, είχα κάνει δικά μου shops, όπου πούλαγα λοιπόν online και είχα κάνει διάφορε δραστηριότητε. Και από το 2017 λοιπόν είχα δημιουργήσει και μια ακαδημία με μαθήματα κτλ. Και συνήθω λοιπόν, ενώ έκανα, είχα κάνει 750 βίντεο σε 20 διαφορετικά μαθήματα για digital marketing. Και τότε λοιπόν, σαν, σαν μικρό επιχειρηματία τότε με την ακαδημία μου κτλ., αυτό που έκανα είναι ότι ζητούσα. Ναι, με να έκανα κάποια free σεμινάρια, αλλά. Ζητούσα πριν δώσω. Δηλαδή, έλεγα ότι άμα αγοράσει αυτό το μάθημα, μπορεί να μάθει να φτιάξει δικό σου κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα, πώ θα το διαφημίσει εδώ, πώ θα το διαφημίσει εκεί κτλ. κτλ. Οπότε κάποιο λοιπόν έπρεπε πρώτα να δώσει, δηλαδή εγώ έπρεπε πρώτα να ζητήσω, να πάρω κάτι πρωτού δώσω. Και αυτό λοιπόν, ναι, με δημιουργούσε ένα εισόδημα, αλλά σαν πολιτή, σαν επιχειρηματία, δεν δούλευε λοιπόν και τόσο δεν, δεν με έφτανε στα νούμερα τα οποία ήθελα. Και κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που ξεκίνησα να κάνω την αλλαγή λοιπόν κάπως διαστητικά και χωρίς πραγματικά να το σκεφτώ και τελικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο απλά ε, και εύκολα είναι τα πράγματα σε σύγκριση λοιπόν με, με το όταν είσαι χαμηλά και προσπαθείς ε, να τα καταφέρεις. Έτσι. Και αυτό λοιπόν που έκανα ήταν λοιπόν η αλλαγή στον ότι ξεκίνησα να δίνω, να δίνω σε αυθονία, χωρίς να, χωρίς να ζητάω κάτι. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω βίντεο στο YouTube. Τώρα πολλοί πολύ θα νομίζετε ότι επειδή έγινα YouTuber και ανέβηκε το κανάλι ή επειδή ασχολήθηκα με τα κρυπτονομίσματα, ας πούμε, είχε σαν αποτέλεσμα να, να έχω αυτή την αλλαγή. Αυτά είναι τα mechanics. Αυτά είναι τα mechanics και... Ε, Είτε είχα κάνει με τα κρυπτονομίσματα, είτε είχα κάνει με μετοχέ, είτε με κάτι άλλο. Το θέμα είναι το ίδιο. Το θέμα είναι το, η βάση και με τι σκεπτικό λοιπόν, και με τι προσέγγιση πα σε κάτι. Έτσι. Γιατί θα μπορούσα να είχα κάνει ένα κανάλι τα κρυπτονομίσματα, αλλά να μην, να μην πετύχει λόγω τη λειτουργία, το πώ θα το λειτουργούσα. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν να κάνω, να δίνω, να δίνω και έβλεπα λοιπόν, ότι αυτό το εκτιμούσε ο κόσμο, αυτό με ευχαριστούσε περισσότερο. Διότι αυτό ε, ήταν περισσότερο και στο δικό μου, στο σκοπό που μου αρέσει ουσιαστικά να βοηθάω. Ε, και δίνοντας λοιπόν, δίνοντας κάποια στιγμή, όταν είχα φτάσει να, ε, όταν είχα φτάσει νομίζω στους 5.000 subscribers ή 6.000 στο κανάλι, μου είχαν κάνει κάποιες προτάσεις οι συνδρομητέ, που δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, αλλά δεν έχει σημασία, ότι θα μπορούσα να κάνω λοιπόν κάποιες συνδρομές, όπου θα ανέβαζα μερικά βίντεο μόνο για τους ε, συνδρομητές, στο κανάλι, αυτού που θα είχαν πληρώσει συνδρομέ λοιπόν, και ε, κάποια άλλα λοιπόν τα οποία θα ήταν free. Αν έκανα αυτές, αυτά τα, αυτό το υλικό λοιπόν, θα μπορούσα να έχω κάποια έσοδα κάθε μήνα. Και ισχύει. Ακόμα και σήμερα, αν έφτιαχνα κάποια προγράμματα συνδρομητικά και έλεγα ότι θα υπάρχουν 3, 4, 5 βίντεο την εβδομάδα ή 10 βίντεο το μήνα, μόνο του συνδρομητέ, και έβαζα 30 με 50 ευρώ το μήνα, να είστε σίγουροι και βασικά ξέρετε ήδη ότι τουλάχιστον 1.000 με 2.000 άτομα θα, θα μπαίνανε σαν συνδρομητέ, με πληρωμή λοιπόν, και θα έβγαζα τουλάχιστον 30.000 με 50.000 το μήνα από αυτέ τι συνδρομέ. Το θέμα είναι ότι όμω ε, αυτό το είδα λίγο διαφορετικά. Διότι, όπω είχα δει λοιπόν και με τα βίντεο τότε και με τα μαθήματα, αυτό που έβλεπα ήταν το εξή: Ότι όταν έλεγα σε κάποιον ότι έχει ένα μάθημα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να δημιουργήσει το δικό σου κατάστημα. Αυτό που έβλεπα ήταν ότι. Ο κόσμος δεν είχε αρκετά πράγματα, δεν είχε αρκετή ε, πληροφόρηση, αρκετή κατανόηση ότι αυτό όντω θα τον βοηθήσει, ότι μπορεί να το καταφέρει και τα διάφορα και τα σχετικά. Και αυτό που, κάνουν, που έκανα λοιπόν με το κανάλι ήταν ότι γέμισα το κενό δίνοντα πρωτού ζητήσω κάτι. Δηλαδή άρχισα να δίνω, να δίνω, να δίνω, να δίνω, να δίνω. Οπότε άρχισα να καλύπτω κάθε είδους απορία που είχε κάποιο στα κρυπτονομίσματα. Άρα λοιπόν ε, συγκεντρώθηκα σε ένα πράγμα το οποίο. Ε, έγινε ας πούμε αρκετά καλό θα έλεγα, στο να, μια, μιας και έγινε δηλαδή δική μου τα ταστιότητα αυτό, στο να κάνω μόνο αυτό το πράγμα κάθε μέρα, να μελετάω, να κοιτάω τα διάφορα πράγματα, δίκτες αναλυτικά πράγματα, πληροφορίες, νέα κτλ και να δίνω. Τεχνικά λοιπόν που έχει αρκετά ε, θέματα ο κόσμο να δει πώ θα κάνει το κάθε τη τα κρυπτονομίσματα. Άρα λοιπόν έγινε αρκετά καλό σε αυτό το να δίνω στον κόσμο, στο να δίνω, στο να δίνω. Και όταν άρχισα λοιπόν να δίνω χωρί να ζητάω, ξαφνικά άρχισα να, να έσωτα από το πουδενά. Στην, στην αρχή είχα και κάποια, ε, κάποια σεμινάρια που δίνα, one-to-one ή και σε τρία-τέσσερα άτομα το οποίο δεν έβλεπα ότι δεν είναι και πάλι αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά η αλλαγή ήταν ότι το ξεκίνησα να δίνω χωρίς να ζητάω. Μετά λοιπόν άρχισαν να ανοίγουν πόρτες με, χορηγίε χορηγίες στο κανάλι, ε, μετά με affiliate που έβαλα και affiliate σε, στα βίντεο, το, να γραφτεί κάποιο στην Binance, στο Gate ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, όπου θα γραφόταν έτσι κι αλλιώ. Άρα λοιπόν το δημιουργούσε έτσι και ένα εισόδημα και αμένα. Και αρκετέ φορέ όταν μιλάω για κάποιο πρόγραμμα ή για κάποιο ανταλλακτήριο, μου στέλνουν μηνύματα διότι εκτιμάει ο κόσμο τη δουλειά μου και μου λένε στείλα μα και να... και το δικό σου affiliate link, το referral link, για να γραφτούμε, για να ε, για να έχει και εσύ το όφελο, για παράδειγμα. Ε, δεν, το, ας πούμε, δεν το φωνάζω ότι παρακαλώ γραφτείτε από το referral και affiliate link μου, κτλ. Κάποιε φορέ κάποιοι YouTubers το κάνουν. Είναι οκ, okay. το βάζω στα, στα βίντεο από κάτω και μου έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα σεβαστό εισόδημα σε διάφορε πλατφόρμε. Και αυτό. Και μετά, ε, και βασικά η καλύ... η... το μεγαλύτερο εισόδημα είναι από τι χορηγίε στο κανάλι μέχρι στιγμή. Ε, οπότε λοιπόν άρχισα να δίνω, να δίνω, να δίνω, να δίνω. Και έτσι λοιπόν δίνοντα, δίνοντα το κανάλι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα. Στο, και, τα, και το κοινό, αλλά και, ναι, και το κανάλι στο YouTube είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Είτε όσον αφορά λοιπόν σαν financial, είτε όσον αφορά λοιπόν τι αναλύσει ε, στα κρυπτονομίσματα ε, στο YouTube αυτή τη στιγμή. Και έχω, έδωσα λοιπόν αυτό. Οπότε έκανα αυτή την αλλαγή. Τώρα, τα υπόλοιπα είναι τα mechanics. Βέβαια, άμα δεν έβαζα και πειθαρχία σε αυτό, άμα δεν ε, ε, βελτιώμουν και εγώ στα βίντεο και σε διάφορα πράγματα, δεν θα πετύχαινε. Δεν σημαίνει ότι απλά θα δίνει και θα δώσει με ό,τι να είναι τρόπο. Το θέμα είναι ότι αν αλλάξει αυτό στο να δώσει, αντί να αρχίσει να ζητά, αυτό λοιπόν τα υπόλοιπα μετά είναι mechanics και τα mechanics θα τα βρει. Δηλαδή, το, το τρόπο πώ θα το δώσει αυτό, μετά στη συνέχεια θα το βρει. Και αυτό λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε είσαι υπάλληλο, είτε είσαι επιχειρηματία. Θα πρέπει να δει τι μπορεί να, δίνει στο κοινό, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να δώσει. Και το πώ μπορεί να πάρεις πίσω μετά είναι απίστευτο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τόσο πολλή ζήτηση, είτε όσον αφορά να δω συνεργασίες, χορηγίες, Είτε το να κάνω άλλε δραστηριότητε που μπορούν να φέρουν περισσότερα έσοδα. Ε, άμα είχα τον εαυτό μου επί χίλια, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να, να τον απασχολήσω, δηλαδή να το βρω και τα πράγματα να κάνει και να αυξηθούν τα έσοδα. Βέβαια, έχω πάρει και υπαλλήλου και με βοηθάνε, δηλαδή για να κάνουν και δουλειά για μένα. Αλλά θέλω να πω ότι απλά δίνοντα, έχω τόσο πολύ μετά πίσω, το οποίο ειλικρινά δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και ο κόσμο και το κοινό αυτή τη στιγμή είναι τόσο πρόθυμο να μου δώσει. Μου έχουν στείλει κάποιε φορέ μικρέ δωρέ ή τι προάλλε, πούμε, βοηθούσα έναν ο οποίο είχε ένα σημαντικό ποσό επενδύσει στα κρυπτονομίσματα και μου λέει, ας πούμε, ότι ήταν πρόθυμο να μου δώσει, να με πληρώσει ή να τον βοηθήσω. Άρα λοιπόν, τον βοήθησα και φυσικά δεν το ζήτησα, διότι δεν χρειαζόταν και απλά ήθελα να τον βοηθήσω, μια και είχε αυτό το σημαντικό ποσό. Αλλά θέλω να πω την αλλαγή. Δεν θέλω να πω για τα χρήματα της συγκεκριμένα, αλλά την, την αλλαγή στο ε, στο, από το να, το να ζητάς και κάποιο να σκέφτεται στο να σου δώσει, που συνήθως λοιπόν γίνεται με τις επιχειρήσεις και με τους πολιτές και τα λοιπά που ζητάνε και άμα μου δώσεις θα, θα, σου δώσω αυτό και θα πάει σε αυτό, αυτό λοιπόν είναι πιο δύσκολο. Αλλά άμα μπορεί κάποιο από οπουδήποτε λοιπόν, από οποιοδήποτε σημείο λειτουργεί να δίνει πρώτα, τότε λοιπόν εκεί που θα, θα, αλλάξει τα πάντα στη δραστηριότητα αυτή. Και ε, αυτό λοιπόν À, άμα κάποιο το πάρει σαν, σαν mindset πρώτα, δεν χρειάζεται να σα πω εγώ τι θα δώσει ο καθένα από το δικό του, ε, από τη δική του δραστηριότητα, από το σημείο δράση λοιπόν που λειτουργεί. Αλλά αν το πάρει κάποιο λοιπόν αυτό σαν mindset, σαν mindset, και το βάλει αυτό καλά στο μυαλό του, ε, και δεί μετά από εκεί που είναι, τι, τι μπορεί να κάνει, είσαι υπάλληλο, τι μπορεί να δώσει παραπάνω, για να πάρεις μεγαλύτερη θέση εκεί που είσαι, να πάρεις προαγωγή ή τι, σαν επιχειρηματίας, τι μπορείς να δώσεις παραπάνω στους πελάτες ή θες να γίνεις πετυχημένος YouTuber που αρκετοί προσπαθείτε ή που θα μπορούσατε να ξεκινήσετε από το μηδέν. Δείτε λοιπόν, επικεντρωθείτε σε ένα πράγμα το οποίο μπορείτε να γίνετε καλό σε αυτό και όλοι μας μπορούμε να γίνουμε καλοί σε ένα πράγμα, σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και συνήθως σε αυτό που σε αυτό που θέλει ο κόσμο, βοήθεια είναι στο να επιλύσει, να δώσει λύσει για διάφορα προβλήματα. Και, και μιλάμε για προβλήματα λοιπόν τη επιβίωση, τη ζωή. Και αυτό που κάνω λοιπόν είναι στο ότι δίνω λύσει στην, στην κατανόηση, ας πούμε, τη αγορά των κρυπτονομισμάτων μέσα από το κανάλι μου. Εγώ επέλεξα αυτό, αλλά ο καθένα θα μπορούσε να δώσει διάφορα πράγματα. Κάποιο θα μπορούσε να δώσει λύσει στη διατροφή, κάποιο άλλο στη γυμναστική, κάποιο άλλο στην άσκηση, σε, δεν ξέρω και εγώ τι, στο. Στο, στη μουσική, σε οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει ε, λοιπόν λύσει. Και, και, ναι, και, και να δώσει λοιπόν, να δώσει γενικά ε, πράγματα στον κόσμο. Οπότε, αν αλλάξει λοιπόν, αν αλλάξει κάποιο αυτό, θεωρώ ότι μπορούν να αλλάξουν ε, τα πάντα. Συνήθω λοιπόν, όταν το ακούτε αυτό για το νούμερο ένα μυστικό επιτυχία κτλ., υπάρχουν κάποιοι τύποι με αυτοκίνητα και με τα διάφορα και σα λένε να αγαθείτε και σε κάποια εταιρεία και όταν το κάνετε αυτό θα γίνετε και πλούσιοι. Δεν είναι κάποια υπόσχεση ότι θα γίνετε πλούσιοι ή οικονομικά ανεξάρτητοι απλά επειδή θα ακούσετε αυτά από μένα. Και δεν έχω τέτοιο στόχο να σα πω. Δηλαδή, είναι αυτό ο στόχο σε αυτό το βίντεο. Ο στόχος είναι να δείτε αυτό το πράγμα το οποίο, ούτε υπόσχεση δηλαδή, δηλαδή αλλά να δείτε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο ε, πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ ε, προ το καλύτερο λοιπόν τη δική σα δραστηριότητα. Διότι σε μένα άλλαξε και η αλήθεια είναι ότι δεν το κατανοούσα αυτό. Και άμα είχα καταλάβει έστω και αυτό επειδή μπορούσα να δώσω εδώ και αρκετά χρόνια, μπορούσα να δώσω πάρα πολλά στο κοινό, στον κόσμο, σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή θα, θα είχα αλλάξει πάρα πολλά και θα ήταν η ζωή μου τελείως διαφορετική και τα έσοδα μου και πάρα πολλά, θα ήταν πολύ διαφορετικά εδώ και πολλά χρόνια τουλάχιστον. Αλλά δεν είχα καταλάβει αρκετά καλά αυτό το πράγμα. Οπότε... Αν ξεκινήσετε λοιπόν από αυτό φυσικά και τα υπόλοιπα mechanics και υπάρχουν αρκετά πράγματα και πιθανόν να κάνω κάποιο δεύτερο βίντεο να σας δώσω περισσότερα tips για, το, για πράγματα που εφάρμοσα λοιπόν και είχαν σαν αποτέλεσμα λοιπόν να μου οδηγήσουν σε, κάποια, σε κάποιες επιτυχίες όπου λοιπόν ε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζω ένα επίπεδο ζωής λοιπόν το οποίο ονειρευόμουν εδώ και αρκετά χρόνια και ένα επίπεδο ελευθερίας θα έλεγα περισσότερο το οποίο ουσιαστικά οι περισσότεροι, ή τουλάχιστον αυτοί που είναι στο ίδιο mindset με εμένα, όταν προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα, προσπαθούμε λόγω το να πετύχουμε και ένα επίπεδο ελευθερία. Ελευθερία κινήσεων και στο πού θα ζει και πώ θα ζει και πότε και πώ θα δουλέψει και πότε θα ταξιδέψει και θα πα πού Όλα αυτά λοιπόν, έτσι. Οπότε, αυτά λοιπόν έχω να πω για σήμερα. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ε, και οτιδήποτε άλλο, λοιπόν, θα μπορούσα να σας βοηθήσω από τη δική μου την εμπειρία, ε, λοιπόν, όπου εδώ και 12 χρόνια, ουσιαστικά, δουλεύω αρκετά, ε, δούλευα αρκετά και συνεχίζω και δουλεύω αρκετά σκληρά, λοιπόν, για να, ε, για να πετύχω οικονομική ελευθερία και το πέτυχα, λοιπόν, ουσιαστικά, τους 14 μήνες στο επίπεδο, λοιπόν, που ήθελα εγώ να είναι. Οτιδήποτε, λοιπόν, θα μπορούσα να πω, γράψτε μου κάτω στα comments και θα μπορούσα να κάνω κάποιο άλλο βίντεο. Ξέρω ότι το κανάλι θα είναι μόνο για τα κρυπτονομίσματα και θα παραμείνει, αλλά μου αρέσει να σα δώσω και κάποια έξτρα tips λοιπόν ανατακτά χρονικά διαστήματα και tips που θα μπορούσαν να σα βοηθήσουν, διότι πέρα από τα κρυπτονομίσματα έχουμε και διάφορε άλλε δραστηριότητε όλοι μα και γενικά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι μόνο για τα κρυπτονομίσματα, αλλά είναι ένα πράγμα λοιπόν που το χρειαζόμαστε γενικώ στη ζωή μα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.